Πρέπει αγαπητοί μου ιδιαιτέρως να τονίσουμε όσα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το άνοιγμα της έκτης φραγίδος, διότι αυτή η παγκοσμία αναστάτωσης που έλεγαμε την περασμένη φορά θα δώσει τους καινούριους, τους καινούς ουρανούς και την καινή γη όπου κατοικεί η δικαιοσύνη κατά την έκφραση του Αποστόλου Πέτρου. Πρέπει να μην μας διαφύγει το μέλλον της δημιουργίας. Έχει πολύ να μας βοηθήσει στην όλη μας πνευματική ζωή, διότι από αυτήν την υλική δημιουργία είναι κατασκευασμένο και το σώμα μας. Ο Θεός επήρε χώμα από την γη, δηλαδή πήρε υλικά στοιχεία της δημιουργίας και κατασκεύασε το ανθρώπινο σώμα. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμήσουμε την κτήση. Καταρχάς μεν, διότι δεν πρέπει να υποβόσκει μέσα εις την ζωή μας το διαρχικό στοιχείο, αυτό που υπάρχει σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, που θεωρεί δηλαδή η ανθρωπίνη σκέψη την ύλη ως κάτι κακό, και το αντίστροφο στην εποχή μας που έχουμε υλιστικά συστήματα. Βεβαίως δεν είναι καινούργια τα υλιστικά συστήματα, από την αρχαιότητα υπήρχαν, όμως όταν δεν αναγνωρίζω το πνεύμα και το θέτω σε μια υποδεέστερη μοίρα, εδώ έχουμε μια διαρχία. Όταν βλέπω την ύλη και το πνεύμα να στέκονται αντιμέτωπα το ένα στο άλλο, αυτή η διαρχική στάση δυστυχώς διακρίνει πάρα πολλούς χριστιανούς. Όταν επί παραδείγματι μιλάμε για κάτι που είναι βρώμικο, το γάμο το θεωρούμε βρώμικο, βέβυλον, βρώμικον. Παντρεύτηκες, λέει, είναι βρώμικο πράγμα. Γιατί είναι βρώμικο πράγμα? Την έμεινον ρίσιν τη θεωρούμε βρώμικη, το σπέρμα το θεωρούμε βρώμικο. Αυτά είναι διαρχία, διαρχικά στοιχεία, τα έχουν μπει μέσα και είναι δαιμονικά. Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι βέβυλον, τίποτε που να είναι βρώμικον. Αν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη καθόρισε κάποια πράγματα να μην τρώγονται ή να μην εγγίζονται, το όρισε μόνο για παιδαγωγικούς σκοπούς, γιατί είναι παρατηρημένο καθόλου το μήκος της Αγίας Γραφής, όταν ο Θεός δίδει κάποιες δυνατότητες, ελευθερίες χρήσεως πραγμάτων από τον άνθρωπο, πάντα βάζει και μία απαγόρευση. Λέει στον Παράδεισον, δεν θα δοκιμάσετε αυτό. Όχι ότι είχε τίποτε αυτός ο καρπός, αλλά διαλόγους πειθαρχίας. Στην Παλαιά Διαθήκη λέγει, θα φάτε απ' όλα, το αίμα όμως δεν θα το φάτε των ζώων, θα το αρχίσετε χάμω. Μου ανήκει εμένα, λέει ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη ομοίως θέτει φραγμούς και λέει, αυτό όχι, εκείνο όχι. Γιατί? Και πάντα αυτό τίθεται. Γιατί? Διότι ο Θεός όπου δίνει δυνατότητες, ελευθερίες, πάντοτε βάζει και ένα περιορισμό. Αν αυτό το ήξεραν οι γονείς και από παιδαγωγικής πλευράς, όταν δίδουν δυνατότητες ελευθερίας στα παιδιά τους, να βάζουν κάποιους περιορισμούς και να πούν όχι αυτό. Προσέξτε, όχι αυτό. Από αυτό μπορείς να φας, από αυτό όχι. Αν τα ισοπεδώσουμε όλα, είναι αντιπαιδαγωγικό και φοβούμε μήπως θέλουμε να φανούμε παιδαγωγικότεροι του παιδαγωγού Θεού. Πολύ φοβούμε αυτό. Ωστόσο, αν ο Θεός είπε κάποια όχι, τα είπε μόνο για παιδαγωγικούς σκοπούς και όχι διότι περιείχαν αυτά ως κτίσματα εξάλλου του Θεού κάτι το κακό. Δεν εισάγεται δηλαδή η διαρχία από την Παλαιά Διαθήκη να φυλάξει ο Θεός. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον. Κάθε δημιούργημα του Θεού είναι καλόν και τίποτα δεν είναι απόβλητον. Έτσι, όταν ξέρω ότι η κτίση θα ανακαινιστεί, και όχι μόνο θα ανακαινιστεί αλλά και θα θεωθεί, και ότι θα μπει μέσα στη δόξα των Υιών του Θεού και θα δοξαστεί, η στάση μου απέναντι στα υλικά πράγματα θα είναι διαφορετική. Δεν θα θεωρώ τίποτε το βρώμικο,
τίποτε το απόβλητο. Όλα είναι μέσα στη χάρη του Θεού, γιατί είναι όλα δημιουργήματα του Θεού. Ότι η κτήσης ολόκληρη θα ανακαινιστεί, το βλέπουμε αυτό όχι μόνο σαν θεολογικές θέσεις μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά το βλέπουμε και σαν γεγονότα. Θα σας αναφέρω, για να μην πολυπραγμονώ, θα σας αναφέρω, εκτός βεβαίως από τον ογκόληθον που λέγεται Ανάστασης του Χριστού, και εδώ έχουμε αυτό το σώμα, το επί του Σταυρού τανισθέν, αυτό που ελήφθη εκ των σπλάχνων της Θεοτόκου, αυτό που η Θεοτόκος είναι παιδί του Αδάμ, και ο Αδάμ είναι προϊόν από τη γη την ίδια που ο Θεός πήρε το χώμα, την ύλη. Αυτό είναι ογκόληθος αληθείας. Όμως θα πάρω μόνο δύο θέσεις για να μην σας κρατώ πολύ. Η μία είναι αγιογραφική, η άλλη είναι πατερική. Το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού είναι αξιοσημείωτον, και οι ιεροί ευαγγελιστές δεν το θέτουν εις μάτιν αυτό, δεν το γράφουν εις μάτιν, ότι όχι μόνο εδοξάστη ο Χριστός, αλλά και τα ημάτια του έγιναν λευκά ως το φως, ή σαν το χιόνι που δεν μπορεί να ασπρίσει, γναφεύς, βαφεύς επάνω στη γη. Γιατί τα ημάτια, τι ρόλο παίζουν τα ημάτια του Κυρίου? Για ποιο λόγο? Που σημαίνει τα ημάτια που είναι από την άλογη φύση, ότι και αυτά τυχαίνουν δόξης. Όταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων, 1833, Ρώσος, ομιλεί με τον Μοτοβίλοφ σε μια άκρη του δάσους του χιονισμένου, εκεί θεούται η μορφή του Αγίου Σεραφείμ, λάμπει σαν τον ήλιον, και παρατηρεί ο Μοτοβίλοφ ότι είχε λάμψει και το χιόνι. Γιατί το χιόνι? Τι θέση για το χιόνι στην όλη αγιότητα του Αγίου Σεραφείμ? Αγαπητοί μου, αυτή η κτήση θα θεωθεί, και πρόγευση αυτής της θεώσεως της κτήσεως είναι οι θαυματουργές εικόνες και τα θαυματουργά λείψανα των Αγίων. Πρόγευσης. Μάλιστα, θα θεωθεί η κτήση. Μεγάλο πράγμα. Δεν ξέρω αν σας έχω ξαναπεί. Μερικά πράγματα στάθηκαν σταθμοί στη ζωή μου που ακόμη παραμένουν σταθμοί. Ένας προτελευταίος σταθμός ήταν η Ανάσταση των νεκρών. Ακόμη αυτό το πράγμα δεν το έχω χωνέψει. Όχι, δεν το έχω πιστέψει. Μέσα μου στριφογυρίζει ατόφιο το θέμα, σαν να το άκουσα μόλις το πρωί, για πρώτη φορά στη ζωή μου. Το δεύτερο ήταν η ανακαίνιση της κτήσεως, σαν να το άκουσα μόλις το πρωί, και όμως είναι πολλά χρόνια που το ξέρω. Είναι τόσο δυνατό που όταν βλέπει κανείς ολόκληρη την κτήση, κατανοήσεται ότι αυτή η κτήση θα ανακαινιστεί, θα θεωθεί, θα μπει στη δόξα του Θεού, θα γίνει η βασιλεία του Θεού. Τότε φίδεται της κτήσεως. Όχι βεβαίως ότι εξαρτάται η κτήση από μας πώς θα σταθούμε απέναντί της. Η συμπεριφορά μας απέναντι στην κτήση δεν είναι παρά μόνο θεολογική. Τι ανοείται εκείνο το... Τι να πει κανείς? Ότι πρέπει, ο χριστιανισμός λέγει, ήρθε να βελτιώσει την φύση δια του πολιτισμού. Με συγχωρείτε που κάνω έτσι. Ήρθε ο χριστιανισμός να βελτιώσει την φύση δια του πολιτισμού. Αηδίες. Νερόβραστα πράγματα. Γλυκανάλατα. Ο χριστιανισμός ήρθε να ανανεώσει την κτήση οντολογικά. Οντολογικά. Την κτήση ολόκληρη. Εγώ αν σταθώ πολιτισμένος ή δεν σταθώ πολιτισμένος, τι σημασία έχει? Η κτήση θα γίνει καινούργια από τον Θεό, από τον Ιησού Χριστόν. Συνεπώς, όχι αν ευπρεπίσω το δάσος ή μια παραλία προετοιμάζουν την κτήση για την ανακαίνισή της. Είναι ανοησία αυτό. Μόνο στα πολιτιστικά σχήματα μπορούμε ευρισκόμενοι να μιλάμε έτσι. Είναι απόβλητα. Δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό αυτά τα οποία λέμε. Αλλά η στάση μου απέναντι στην κτήση, αυτό είναι. Να μην έχω διαρχική αντίληψη και να βλέπω την κτήση σαν το στοιχείο εκείνο που θα μπει μαζί μου μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτή η στάση μου έχει τεραστία σημασία. Εμένα με βοηθάει πνευματικά πολύ,
Έτσι ευλαβούμε την κτήση, την ευλαβούμε, έστω και αν ξέρω είτε την καταστρέψω ή δεν την καταστρέψω, αυτή θα γίνει καινούρια και δεν χάνεται τίποτα από την κτήση. Αλλά όταν ξέρω ότι θα ανακαινιστεί, την ευλαβούμε. Τα λουλούδια, τα πουλιά, τη θάλασσα, τα πάντα, δεν την καταστρέφω. Και η αληθινή καταστροφή, χωρίς να είναι καταστροφή, είναι όταν μπαίνω βέβυλα μέσα στην κτήση με την αμαρτία μου. Όταν αμαρτάνω μέσα στην κτήση, την βεβυλώνω. Άλλο ότι ο Θεός θα την κάνει καινούρια και δεν θα υπάρχει καμία πλέον βεβύλωση. Καμία απολύτως. Εγώ θα έχω βάρος στον εαυτό μου και ως βέβυλος θα είμαι στην αιωνία κόλαση. Όλα αυτά, αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Αν τα χωνέψουμε κάποτε, τότε όλα, μας, όλα αυτά μέσα μας μας συνέχουν πραγματικά. Όταν ανάβουμε το κερί μας, όταν βάζουμε τα λουλούδια στην εικόνα, όταν ανάβουμε το κανδύλι μας, όταν στολίζουμε το ναό και τον περιποιούμε, τα υλικά πράγματα είναι αυτά. Όλα αυτά όμως μπαίνουν μέσα στην ανακαινισμένη κτήση. Όταν μέσα στο ναό που έγιναν τα εγγένεια και γύρω γύρω κλείσαμε τον χώρο δια του περπατήματος, να το πω έτσι, δια ενός νοητού περιφράγματος, που τρεις φορές γύρω ο επίσκοπος μετά για λείψανα και με το λαό σε λιτάνευση γυρίζει γύρω από τον ναό. Είναι μια περίφραξη του όλου βεβίλου χώρου, ένας χώρος που είναι πρόγευσης ή προτύπωσης ανακαινήσεως του χώρου. Ακούσατε το, ανακαινήσεως του χώρου. Αυτός λοιπόν ο χώρος είναι μια εικόνα ανακαινήσεως της ύλης. Η λειτουργία είναι η ανακαίνιση του χρόνου και ο ναός σαν χώρος είναι η ανακαίνιση του χώρου. Άμα βάλουμε λουλούδια στις εικόνες, το λύσουμε, είναι μια πρόγευση, ένας τύπος, μια προεικόνηση αυτής της ανακαινήσεως της κτήσεως, της ανακαινήσεως του χώρου, του χωροχρόνου καλύτερα να είμαι ακριβέστερος. Αυτά άμα τα ξέρω, πώς βλέπω τη Θεία Λειτουργία μετά? Μπορώ να λέγω ότι κάθομαι στο κρεβάτι μου και ακούω από το ραδιόφωνο τη λειτουργία ή τη βλέπω από την τηλεόραση? Έτσι πια. Δεν νομίζετε πως παίρνει μέσα στην συνείδησή μου, μέσα στην αντίληψή μου, μια καινούρια, εντελώς καινούρια διάσταση το πράγμα? Είναι μεγαλειώδες, αγαπητοί μου, που δεν το φαντάστηκε ποτέ κανένας φιλόσοφος αυτό το πράγμα. Ουδείς ποτέ. Όλοι μιλάνε για μια ανακύκληση της φύσεως, για μια αιωνία κατάσταση της φύσεως. Κανείς δεν μιλάει για μια ανακαίνιση οντολογική. Όχι όπως οι στοικοί φιλόσοφοι έλεγαν, έχουμε την ανακύκληση και αναγέννηση, όπως ακριβώς την παρατηρούμε στην φύση, σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Όχι, οντολογική αναγέννηση και ανακαίνιση που θα μένει στους αιώνας των αιώνων. Μία που δεν τη συλλαμβάνουμε ποια θα είναι. Όπως σας είχα πει την περασμένη φορά, που λέει ο Άγιος Ιρηναίος ευστοχότατα, ου γάρι υπόστασης ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζεται τίποτα από όλα αυτά. Αληθής γάρ και βέβαιος ως ιστισάμενος αυτήν. Διότι εκείνος ο οποίος συνέστησε την ύλη είναι αληθής και βέβαιος. Αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Μόνο το σχήμα περνά, τίποτε άλλο. Τι θα γίνει, ο Θεός γνωρίζει. Πάντως τούτο, δεν θα υπάρχει ούτε η φθορά, ούτε ο θάνατος. Πώς θα είναι αυτή η κτήση, δεν το συλλαμβάνει το μυαλό μας. Δεν το ξέρουμε. Είναι στα μυστικά του Θεού. Αλλά όμως, έχουμε το εχέγγυο. Έχουμε την απόδειξη. Το μεταμορφωμένο και αναστημένο σώμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό επαναλαμβάνεται εις τους Αγίους του. Όταν οι Άγιοι του λάμπουν με το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως και ολόκληρη η ύπαρξή τους, το σώμα τους και τα ρούχα τους ακόμη, που είναι μια απόδειξη ότι αληθής ο Χριστός, διότι εις τους Αγίους του δίδει αυτό το μέτρο της ανακαινήσεως, της κτήσεως και της δόξης της κτήσεως. Είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Εύχομαι να σας φωτίσει ο Θεός, να σας αλλοιώσει το νου και την καρδιά, να σας συνέχουν αυτά, να σας συνέχουν, πραγματικά να σας συνέχουν και να ρυθμίζουν ολόκληρη τη ζωή σας. Ενώ έρχομαι τώρα στο θέμα μου, γιατί μακρηγόρησα σε αυτήν την σύνδεση με το προηγούμενο, ενώ θα συμβαίνει αυτή η αναστάτωση του σύμπαντος, δηλαδή αυτός ο σεισμός που μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κατά το άνοιγμα της έκτης φραγίδας,
και πριν ακόμη καινοτομηθούν τα στοιχεία της κτήσεως, θα έχει γίνει ένας άλλος σεισμός. Σας είχα πει εξάλλου την περασμένη φορά ότι έχει δύο όψεις αυτός ο μέγας σεισμός. Καταρχάς μεν είναι πρώτου αντιχρίστου, είναι σεισμός ήθους, ιδεών, αντιλήψεων, ζωής. Δηλαδή οι άνθρωποι θα γίνουν αλλιώτικοι, θα έχουν πετάξει ό,τι ξέρανε μέχρι τώρα. Αυτό πολλές φορές στην Αγία Γραφή σημειώνεται σαν σεισμός, και είναι σεισμός επί πνευματικού, επί ηθικού πεδίου. Αυτά πρώτου αντιχρίστου. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και θα είναι το αποκορύφημα αυτού του σεισμού, της μετακινήσεως των ηθών σε ό,τι κατώτερο και βρώμικο και ελεηνό θα μπορούσε να γίνει, στο μη περαιτέρω θα λέγαμε, ή στο μη περαιτέρω, τότε θα γίνει ο σεισμός ο άλλος. Δηλαδή, με την άλλη όψη, που θα είναι η ανακαίνιση των στοιχείων της κτήσεως. Αλλά όταν θα υπάρχει ο πρώτος σεισμός, συγγνώμη, όταν θα αρχίζει ο δεύτερος σεισμός, η ανακαίνιση του σύμπαντος, βέβαια οι πατέρες μας λέγουν ότι θα γίνει ερυπή οφθαλμού. Μας το λέγει και ο Απόστολος Παύλος αυτό, προς Θεσσαλονικής Β. Μας λέγει ότι η Ανάσταση των νεκρών, όλα αυτά εν ρηπή οφθαλμού, ένα τόμο. Χρησιμοποιεί δύο εκφράσεις για να δείξει το τάχιστον. Το ένα τόμο είναι το άτομο του χρόνου. Τι άλλο θα, το άτμητον, αυτό θα πει το άτομο του χρόνου. Το άτμητον του χρόνου. Δεν είχε άλλη λέξη να βάλει ο Απόστολος Παύλος. Θα λέγαμε το πιο μικρό κομματάκι του χρόνου που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Αυτό το λέει ένα τόμο. Είναι πολύ ωραία η έκφρασή του. Αν θέλετε αντέχει με τη σύγχρονη ορολογία. Διότι δεν έχουμε μόνο το άτομο της ύλης, έχουμε και το άτομο του χρόνου. Αλλά για να δώσει μια εικόνα αυτού του όρου, επειδή μιλάει στους ανθρώπους ίσως απλοϊκούς, βάζει και μια παράσταση που είναι πολύ χονδροειδής, ωστόσο όμως είναι μια παράσταση. Είναι η ρηπή των οφθαλμών. Όταν ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας, δεν τα αντιλαμβανόμεθα, γιατί δεν χάνουμε την εικόνα από τον οπτικό μας ορίζοντα. Βλέπουμε τα γύρω μας αντικείμενα, τα μάτια μας ανοιγοκλίνουν, διαβρέχουν την επιφάνεια των βολβών με δάκρυ, πλην όμως δεν χάνουμε τον οπτικό μας ορίζοντα, διότι είναι πολύ γρήγορο το ανοιγόκλημα. Είναι μεγαλύτερο από το 1/16, αν τα λέω καλά, από το 1/16 του δευτερολέπτου. Και ξαναπώς, δεν έχω απώλεια της εικόνας, δεν κλείνουν για να ξανανοίξουν πάλι σε κάποιο χρόνο μακρύ. Ανοίγουν γρήγορα. Αυτό λοιπόν το λέει ρηπή οφθαλμών. Δηλαδή ανοιγόκλημα που δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο γρήγορα γίνεται. Και είναι εικόνα της εκφράσεως εν ατόμο. Αυτό μας λέγει η Αγία Γραφή και οι πατέρες αυτό μας λέγουν. Αλλά φαίνεται όμως ότι θα προηγηθούν αναστατώσεις που θα έχουν κάποιο μήκος. Διότι όταν ομιλεί περί σκοτεινιάσματος του ηλίου και της σελήνης και περιπτώσεως αστέρων, αυτά δεν είναι δυνατόν να είναι ένα τόμο. Φαίνεται ότι θα έχουν κάποιο χρόνο. Τώρα αυτός ο χρόνος πόσος θα είναι δεν γνωρίζουμε. Φαίνεται όμως ότι θα είναι λίγο μακρύς χρόνος. Κάποιες αναστατώσεις θα γίνονται σε κάποιο μήκος που οι άνθρωποι θα αποκτήσουν φόβων και τρόμων, περί του οποίου φόβου και τρόμου ομιλεί πιο κάτω το Ιερόν Κείμενο. Άρα η τελική μορφή της αλλαγής του σύμπαντος, διότι το να σκοτεινέσει ο ήλιος δεν είναι αλλαγή, δείχνει ότι το παλιό το σύμπαν πεθαίνει, και πεθαίνει κατά έναν τρόπο που βλέπουμε το θάνατό του. Αλλά η ανακαίνιση θα είναι ερήπη οφθαλμού. Η ανακαίνιση, όπως και η ανάσταση των νεκρών, θα είναι ερήπη οφθαλμού. Ακούστε λοιπόν, όταν θα έχουμε αυτήν την περίοδο της αλλαγής του σύμπαντος, του θανάτου του σύμπαντος, βάζω τη λέξη θάνατο εντός αγωγικών για να δείξω ότι το παλιό σύμπαν περνά, δηλαδή πέφτει, χάνεται, καταστρέφεται, κλονίζεται, χωρίς τίποτα όμως να χάνεται. Προσέξτε, χωρίς τίποτα να χάνεται. Αυτό μας το λέει και η φυσική, ότι τίποτα δεν χάνεται από τη δημιουργία, γιατί ο Θεός ό,τι κάνει είναι καλό λίαν, και συνεπώς δεν χάνεται. Αυτό που είπε ο Ειρηναίος, ότι είναι αληθής και βέβαιος ο συστηθάμενος στην ύλη. Δεν χάνεται τίποτε, ανακαινίζει μόνο.
Όταν θα συμβαίνουν αυτά, οι άνθρωποι τι θα κάνουν επάνω στην γη? Ακούστε τι θα κάνουν. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πας δούλος και ελεύθερος έκρυψανε αυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρα των ωραίων και λέγουσι τις ωραίες και τις πέτρες. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργείς αυτού και της δύνατε σταθήνε. Αυτά που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που είναι όντως εσχατολογικά, όντως είναι η τελευταία πράξη, λίγο μετά τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μας το Ευαγγέλιο το λέγει ως εξής, Λουκάς 21,25-26. Και έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης και επί της γης συνοχή εθνών. Συνοχή θα πει αγωνία. Λέμε συνέχομαι. Συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης και σάλου. Θα υπάρχει επί της γης η αγωνία των εθνών από την αμηχανία των ανθρώπων ένεκα του ήχου και της αναταραχής της θαλάσσης. Δεν σηκώνει καμιά αλληγορία. Είναι ό,τι ακριβώς λέει, επί φυσικών φαινομένων. Καμία αλληγορία, τίποτε. Δηλαδή θα υπάρχει αναστάτωση φοβερή. Φαντάζεστε, η θάλασσα θα έχει εκμανεί. Διότι τι δυνάμεις θα ασκηθούν επάνω στη γη? Ο Θεός το ξέρει. Από ψυχών των ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη εγαρδυνάμεις των ουρανών θα λευθίσονται. Και από αυτήν την απορία, την αμηχανία της ηχούσης θαλάσσης και της θαλάσσης που θα έχει σάλλον πελώρια κύματα, οι άνθρωποι θα αποψύχουν, δηλαδή θα λιποθυμούν από ψυχών των ανθρώπων, από το φόβο τους, από φόβου και προσδοκία και αναμονής των επερχομένων τη οικουμένη, για εκείνα που πρόκειται να έρθουν, για αυτά που έρχονται, για αυτά που ήδη έρχονται. Διότι αιτιολογεί όλα αυτά, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θα έχουν μετακινήσει, θα έχουν σαλευτεί, διότι θα έχουμε ουράνιες μετακινήσεις, ουράνιες καταστάσεις και επί της γης θα έχουμε φοβερά μεγάλες, τελείως ασυνήθιστες, βεβαίως ασυνήθιστες μεταβολές. Υπάρχει διπλό το θέμα, ως τιμωρία και ταυτοχρόνως ως αλλαγή της κτήσεως. Και λέει ο Κύριος ότι αυτά θα γίνουν λίγο πρώτης Δευτέρας του παρουσίας, πολύ λίγο, αλλά και ευθύς μετά τον Αντίχριστον, ο οποίος θα έχει προηγηθεί. Και τότε, συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο Κύριος δηλαδή, όψονται των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων εν εφέλη, με τα δυνάμεις και δόξεις πολλής. Τότε, όταν θα συμβούν αυτά, τότε θα δουν τον ιό του ανθρώπου, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, ερχόμενων με τα δόξεις. Άρα λοιπόν αυτά που λέμε είναι λίγο, πολύ λίγο. Μία ώρα, μία μέρα, μία εβδομάδα, ο Θεός ξέρει. Πάντως είναι κάτι που είναι πολύ λίγο. Λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Είναι στα πράγματι πρόθυρα. Ας δούμε όμως αυτή την περικοπή που σας διάβασα αναλυτικότερα. Εδώ υπάρχει μία επταμερής απαρίθμησης τάξεων ανθρώπων. Βασιλείς, μεγιστάνες, χιλίαρχοι, πλούσιοι, ισχυροί, δούλοι, ελεύθεροι. Έχουμε επτά των αριθμών. Ενώ στους συνήθεις καιρούς, όπως τώρα, υπάρχει αυτή η διάκριση των τάξεων. Λέμε αυτή η τάξη των ανθρώπων εκεί, και μάλιστα παλαιότερα οι τάξεις αυτές ήταν ακόμη πλέον ευδιάκριτες. Λέγεται και πολύ σωστά ότι η ραπτομηχανή λέγει ισοπαίδωσε τους ανθρώπους. Η ανακάλυψη, συγγνώμη, η εφεύρεση της ραπτομηχανής επέφερε τη δημοκρατία. Λέει τη δημοκρατία όχι σαν πολίτευμα, αλλά σαν ισοπαίδωση των τάξεων, με την έννοια ότι όλοι σήμερα πια φοράνε τα ίδια ρούχα.
Και έτσι και ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός και ο τελευταίος πολίτης μιας πόλεως φοράνε το ίδιο κουστούμι, που σημαίνει ότι επήλθε ένα είδος ισοπεδώσεως, έτσι λέγεται. Ωστόσο, όταν θα γίνουν τα φαινόμενα αυτά και όλοι θα έχουν καταφύγει από το φόβο τους στις τρύπες της γης και στις σχισμές και στα σπήλαια, εκεί θα φανεί μία αληθινή ισοπαίδωση των τάξεων. Και οι μεγάλοι και οι μικροί, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, και οι ελεύθεροι και οι δούλοι, ό,τι υπάρχει τότε, όλοι αυτοί θα ισοπεδωθούν από τον φόβο. Όλοι θα τρέξουν μέσα στις τρύπες της γης. Μήπως δεν το είδαμε αυτό στους βομβαρδισμούς αυτοί που έγιναν τότε από το 40, στην Ελλάδα μιλάω, από το 40 έως το 44, ή θα το δούμε και ξανά πάλι. Όλοι τρέχουν στα καταφύγια. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι εγώ έχω πολυτελές ή όχι πολυτελές καταφύγιο. Όλοι τρέχουν στα καταφύγια. Εκεί υπάρχει μια ισοπαίδωση πραγματικά. Ας είναι. Ωστόσο όμως, αυτοί που θα καταφεύγουν εκεί, κυρίως πρόκειται περί αμαρτωλών ανθρώπων, όχι ότι δεν θα καταφεύγουν και οι δίκαιοι, αλλά θα δείτε λίγο πιο κάτω για τους δικαίους. Έκρυψανε αυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρας των ωραίων. Μέχρι τότε, στα σπήλαια και εις τις πέτρες των ωραίων, πέτρας των ωραίων θα πει σε σχισμές των βουνών, επήγαιναν οι δίκαιοι και οι ευσεβείς, διωκόμενοι από τους διώκταυτοι αμαρτωλούς. Μέχρι τότε. Για αυτούς γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 11,38. Δια τους Αγίους, εν ερημίες πλανόμενοι, και όρεση στα βουνά και σπηλαίης και τες οπές της γης, στα σπήλαια και εις τις τρύπες της γης, πλανόμενοι, γιατί και καταφεύγοντες, διότι εδιώκοντο από τους διώκτας, από τους αντιφρονούντας. Τώρα έχουμε αντιστροφή των πραγμάτων, ήλθε η σειρά των αμαρτωλών να καταφύγουν στις τρύπες και τα σπήλαια της γης. Λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης 2,10, και νυν εισέλθετε εις τας πέτρας και κρύπτεστε εις την γην από προσώπου του φόβου Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού, όταν αναστεί, όταν θα σηκωθεί, θράψε την γην, να πατάξει, να χτυπήσει, να θράψει την γην. Μία τέτοια εικόνα, παρότι αυτή αφορά εις τους πιστούς, έχουμε κατά την άλωση της Ιερουσαλήμ, η οποία είναι πασίγνωστο από την Αγία Γραφή ότι αποτελεί τύπον των εσχάτων, η άλωση της Ιερουσαλήμ, ο τρόπος που οι άνθρωποι μέσα ζήσαν κατά την πολιορκία που την είχε κάνει ο Βεσπασιανός. Αυτός την ξεκίνησε, ανεκλήθη στη Ρώμη και ανέθεσε στο γιο του τον Τίτο, ο οποίος έφερε εις πέρα στην πολιορκία, όπου και τελικά η πόλης έπεσε. Το τι συνέβη μέσα εκεί στην πόλη, το τι έγινε, που μας περιγράφει ο Ιώσυπος στην εβραϊκή του αρχαιολογία, είναι κάτι φρικώδες. Αποτελεί η άλωση και καταστροφή της Ιερουσαλήμ αληθινό τύπο των εσχάτων στις ημέρες του Αντιχρίστου. Διότι ο Τίτος και ο Ισπασιανός ή Βεσπασιανός θεωρούνται εικόνες, τύποι του Αντιχρίστου, όπως και ο Αντίοχος ο Επιφανής ο Τέταρτος. Έχουμε πολλούς τύπους του Αντιχρίστου, όπως έχουμε και πολλούς τύπους του Χριστού. Και ο Σολομών είναι τύπος του Χριστού, και ο Δαβίδ είναι τύπος του Χριστού, και ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Χριστού. Έτσι έχουμε και του Αντιχρίστου πολλούς τύπους. Ώστε, αγαπητοί μου, η Ιερουσαλήμ πράγματι αποτελεί, η καταστροφή της εννοείται, έναν τύπο των εσχάτων. Γι' αυτό στην προφητεία περί εσχάτων συμπλέκει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ ο Κύριος. Και ένας που δεν καταλαβαίνει βλέπει δύο προφητείες χρονικά διαφέρουσες. Η μία έγινε το 70 μετά Χριστόν, η άλλη όταν θα γίνει δευτέρα παρουσία, δεν ξέρουμε. Δύο προφητείες που διαφέρουν χρονικά να συμπλέκονται και να προσφέρονται σε μία προφητεία. Έτσι ένας που δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα μπερδεύεται και αναρωτιέται
περί τίνος πρόκειται. Διότι ενώ ομιλεί περί της καταστροφής Ιερουσαλήμ, εκεί ομιλεί και περί των σημείων του ουρανού. Και λέγει, μα είναι δύο προφητείες που ξαναλέγω διαφέρουν χρονικά, αλλά λέγονται σε ένα πλάνο. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, Λουκάς 21,20-22, όταν είδητε κυκλουμένην υπό στρατοπέδων την Ιερουσαλήμ, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτασαν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτής, αυτοί που βρίσκονται μέσα στην πόλη, εκχωρήτασαν, ας φύγουν έξω, και οι εν τες χώρες, αυτοί που είναι στα χωράφια τους, μη εισερχέστασαν εις αυτήν, να μην μπουν στην πόλη, ότι η μέρα εκδικήσεως άφθε εισή, η μέρα τιμωρίας του Θεού, ώστε η καταφυγή στα βουνά ήταν ένας τύπος της καταφυγής στα βουνά τότε εις τα έσχατα. Μας λέγει ακόμη το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι θα λέγουν οι άνθρωποι τότε στα βουνά και στις πέτρες και στις σπηλιές, πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου, επί του θρόνου και από τη οργή του αρνίου. Πέστε να μας κρύψετε από εκείνον που κάθεται στον θρόνο, ο Πατήρ, και από την οργή του αρνίου, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Να μας κρύψετε, σαν να προσωποποιούν την κτήση και να λέγουν και να ζητούν η κτήση να προστατεύσει τους ανθρώπους από την αργή του Θεού. Αυτά που λέει η Αποκάλυψη, ο Χριστός τα λέγει ως εξής. Λουκάς 23,30. Βλέπετε παραλλήλως τα Ευαγγέλια, την Αποκάλυψη. Τότε, λέει ο Χριστός, άρξονται λέγει της όρεση. Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά, πέσετε εφ' ημάς και της βουνής. Το όρος είναι αυτό που έχει ύψος, το βουνό είναι ο λόφος. Και της βουνής καλύψετε ημάς, σκεπάσετε μας. Σας είπα ότι θα γίνονται τότε ως εικόνα στην Ιερουσαλήμ, τότε εις τα έσχατα, σε μια πληρότητα. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία μεταξύ Αποκαλύψεως και Ευαγγελίων. Το βλέπετε απολύτως. Και δεν κάνω τι άλλο παρά να επιστρατεύω τα Ευαγγέλια αλλά και τους παλαιούς προφήτες για να σας κατοχυρώνω εκείνα τα οποία λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έτσι να έχουμε πλήρη κατοχύρωση της αληθείας. Ακόμη έχουμε ένα αξιοπαρατήρητο οξύμορο σχήμα ότι έχουμε την οργή του αρνίου. Μα το αρνίον είναι πράον, δεν οργίζεται. Πώς εδώ έχουμε οργή αρνίου? Είναι οξύμορο. Είναι γιατί αναφέρεται ο Μεσσίας, ο οποίος δεν είναι μόνο λυτρωτής αλλά είναι και κριτής. Το κεφάλαιο 25 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον μας δείχνει ακριβώς τον Μεσσίαν που είναι λυτρωτής και ως κριτήν, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και καθίσει επάνω σε θρόνο δόξης, τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ο τσομπάνης με την ευκολία που χωρίζει ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια, τους αμαρτωλούς δηλαδή από τους δικαίους, και τους μεν θα καλέσει στη βασιλεία του, τους δε εις την κόλαση θα αποστείλει. Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι και κριτής, όχι μόνο λυτρωτής. Εξάλλου είπε ο ίδιος ότι την κρίση άπασαν, ο Πατήρ την ενεχείρισε εις τον Υιόν. Στον Υιόν όχι ως Θεόν, αλλά ως Θεάνθρωπον. Διότι η κρίση ανήκει σε άνθρωπον. Γι' αυτό λέγει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ο Ιησούς, ο γλυκής Ιησούς, ο γλυκύτατος? Και μπαίνουν πάντοτε εις το θέμα της αγάπης και της σωτηρίας και δεν ρίχνουν μια ματιά και εις τον κριτήν Ιησούν. Έτσι αναπαύουν τη συνείδησή τους ότι ο Θεός είναι τόσο αγάπη, ώστε όπως και αν έχει το πράγμα δεν πρέπει να τον παρουσιάζουμε και σαν κριτή. Αγαπητοί μου, ο ίδιος παρουσιάζει τον εαυτό του κριτή. Και μάλιστα η Εκκλησία μας για να το προβάλλει αυτό, τη μια Κυριακή μιλάει για τον Άσο των Υιών, για να δείξει την αγάπη του Θεού, του Χριστού, και την άλλη Κυριακή είναι στις Απόκριες, παραμονές Μεγάλης Παρακοστής, μιλάει για την κρίση.
για να μην νομίσει κανένας ότι ο Χριστός είναι εκείνος που τα συγχωρεί όλα. Ναι, τα συγχωρεί όλα, αν έχετε τα πάντα όπως είναι, χωρίς διόρθωση. Γιατί εκείνοι που λένε ο γλυκής Ιησούς δεν εννοούν να διορθώσουν τη ζωή τους και μένουν πάντοτε οι πεσμένοι άνθρωποι μέσα στις αμαρτίες τους. Αλλά και κάτι ακόμα που είναι χειρότερο, όταν οι εξαγγελείς του Λόγου του Θεού, οι ιεροκήρυκες, οι εξαγγελείς του Λόγου του Θεού, ομιλούν δια την κρίση, δια την κόλαση και δια την τιμωρία, θεωρούνται από τους ανθρώπους που έτσι βλέπουν τα πράγματα, όπως προηγουμένως σας έλεγα, ότι είναι οι άνθρωποι που φανατίζονται, που δεν έχουν αγάπη, δεν μιλάνε για αγάπη, ενώ ο χριστιανισμός είναι αγάπη, αγάπη και σαλιαρίσματα. Όχι, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Ο Ιησούς είναι ο γλυκής Ιησούς, αλλά είναι και ο φοβερός κριτής. Γι' αυτό η ορθόδοξος πνευματικότης αντελήφθη τον Ιησούν όπως τον απεικόνισε εις τον Τρούλο και σε πολλούς άλλους Τρούλους της Μονής του Δαφνιού. Ο φοβερός κριτής που βλέπει τα πάντα, θα δείτε τώρα του μάτι να είναι γλυκή. Εδώ είναι η μεγάλη τέχνη της εικονογραφίας, τώρα του μάτι να είναι γλυκή και τώρα του μάτι να σε κοιτάζει κατά τρόπο που να λες: Χριστέ μου, είσαι φοβερός. Ναι, στο ίδιο πρόσωπο συνδυάζεται η σωτηρία αλλά και η κρίση. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η ορθοδοξία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο ό,τι μας συμφέρει. Και τι θα λέγουν? Ότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού. Ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής του. Ποια είναι αυτή η μεγάλη ημέρα του Κυρίου? Είναι η Δευτέρα του Παρουσία, όπου θα γίνουν κατά τη Δευτέρα του Παρουσία τα εξής μοναδικά μεγάλα: η ανακαίνιση του σύμπαντος, η ανάσταση των νεκρών, η κρίση των πάντων, ανθρώπων και δαιμόνων, η απέλευση των αμαρτωλών εις αιωνίαν κόλασιν και η απέλευση των δικαίων εις την αιωνίαν βασιλείαν. Όλα αυτά θα γίνουν με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και όλα συνιστούν το περιεχόμενο της εσχάτης ημέρας, της και μεγάλης ημέρας, ονομαζομένης και καταγραφωμένης από την Αγία Γραφή. Για αυτή τη μεγάλη και επιφανή, επιφανής θα πει ένδοξος, επειδή ένδοξα θα εμφανιστεί ο Χριστός. Δι' αυτήν την μεγάλη και επιφανή ημέρα οι προφήτες όταν την αντικρίζουν τρέμουν. Οι προφήτες είδαν την ημέρα αυτή του Κυρίου, τη μεγάλη, την είδαν και την καταγράφουν ως η δύναμης. Να πάρουμε μία εικόνα. Ο προφήτης Ιωήλ 1,15 και 2,11, ακούστε τι γράφει. Όταν βλέπει την ημέρα εκείνη, διότι προφητεύει για την Πεντηκοστή, προφητεύει δε και δια των αντίχριστων και τα έσχατα. Προφητεύει για εκείνη τη μεγάλη ημέρα, για δύο έσχατες ημέρες. Σας το έχω ξαναεξηγήσει. Η πρώτη έσχατη της πρώτης εμφανίσεως του Χριστού, η δευτέρα έσχατη όταν έχουμε τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ακούστε τι γράφει δια την δευτέρα παρουσία. Ήμι εις ημέραν. Τρεις φορές. Αλίμονο εις ημέραν. Ότι εγγύσει η ημέρα Κυρίου και ως ταλαιπωρία εκ ταλαιπωρίας ήξη. Ταλαιπωρία στην ταλαιπωρία θα είναι, θα έρθει έτσι, ταλαιπωρία στο τετράγωνο θα λέγαμε. Διότι η μεγάλη ημέρα Κυρίου επιφανής σφόδρα, και τι σέστε ικανός αυτή, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σε εκείνη την ημέρα. Τη βλέπει ο Ιωήλ και τρομάζει. Ο δε Σοφωνίας 1,18 γράφει: διότι συντέλειαν και σπουδήν ποιήσει επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Συντέλειαν, τέλος. Η ιστορία, τέλος. Ποτέ η ανθρωπίνη φιλοσοφία δεν συνέλαβε αυτό. Ιστορία, τέλος. Όπως ποτέ δεν συνέλαβε την εκ του μηδενός δημιουργία.
Καμία σχέση δεν έχει ο άνθρωπος με το μηδέν παρά μόνος ο Θεός. Γι' αυτό χρήζει αποκαλύψεως. Γι' αυτό απεκαλύφθη ότι εκ του μηδενός έγινε δημιουργία και ότι η ιστορία, όχι τώρα η δημιουργία, αλλά η ιστορία θα τελειώσει. Και τι δύναται σταθείνε, ποιος μπορεί να σταθεί, εδώ είναι η ερώτηση των πάντων και των αμαρτωλών και των δικαίων. Γι' αυτό ο Κύριος μας παρήγγειλε στο ερώτημα ποιος δύναται σταθείνε, Λουκάς 21,36, αγρυπνήτεουν εν παντί καιρό δεόμενοι ή να καταξιωθείτε εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε, να ξεφύγετε από εκείνα που πρόκειται να γίνουν. Αλλά τι εκφυγήν και γιατί, πώς, τι είναι τρόπο εκφυγήν? Δεν θα είναι και για μένα αυτά, θα είναι για τους άλλους, πώς? Και σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου, σταθήνε. Στο ερώτημα και τι δύναται σταθήνε, ο Κύριος απαντά: αν θα είσαστε πάντοτε άγρυπνοι πνευματικά, όχι να μην κοιμηθούμε το βράδυ, άγρυπνοι πνευματικά, τότε και παρακαλάτε τον Θεό να ζείτε κατά Θεόν, τότε θα μπορείτε να σταθείτε μπροστά εις τον Χριστόν την ημέρα εκείνη την μεγάλη. Εξάλλου η αναλυτική απάντηση, η αναλυτική απάντηση ή στο ερώτημα, αναλυτική απάντηση ή στο ερώτημα ποιος μπορεί να σταθεί τότε, δίδεται ευθύς μετά στο παρακάτω κείμενο ή στο επόμενο κεφάλαιο, είναι 7ο κεφάλαιο, αλλά στην αυτήν σφραγίδα την 6η, με το διπλούν διάψαλμα. Σε εκείνο το διπλούν διάψαλμα, το υπέροχον, εκεί βλέπουμε πως μπορεί κανείς να σταθεί. Αλλά για τους αμαρτωλούς η μέρα αυτή θα είναι μία φρίκη, ένας τρόμος για όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Αντιθέτως, για τους πιστούς θα είναι μία αγαλίαση και μία δικαίωση. Μα δεν θα τρομάζουν όλα αυτά τα φαινόμενα? Εδώ, αγαπητοί μου, γίνεται ένας σεισμός και δίκαιοι και ασεβείς τρέμουν όλοι. Γίνεται μία πολεμική λέλαπα και σαρώνει τα πάντα. Ποιος λέει ότι εγώ κάθομαι και με χαμόγελο τα βλέπω? Δεν είναι το ίδιο. Διότι εκεί θα είναι η προσδοκία του Χριστού, για την οποία όλοι οι Άγιοι, ιδίως τότε στις ημέρες του Αντιχρίστου, θα λέγουν: Κύριε, το πρόσωπό σου να δούμε. Ο Χριστός είπε: θα επιθυμήσετε να δείτε μια μέρα του Υιού του ανθρώπου και δεν θα δείτε. Η μέρα που θα δούμε θα είναι η Δευτέρα του Παρουσία. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο σφοδρός πόθος. Γι' αυτό λέει και ο Ισαΐας: η μέρα γάρ ανταποδώσεως επήλθεν αυτής και εν η αυτός λυτρώσεως πάρεστη. Είναι παρόν ο εν η αυτός, ο χρόνος της λυτρώσεως. Γι' αυτό το λόγο, προσέξτε, οι ευσεβείς θα είναι γεμάτοι χαρά. Να πως το βεβαιώνει ο Κύριός μας. Λουκάς 21,28. Αρχομένων δε τούτων, μοιάζει καταπληκτικό, αρχομένων δε τούτων γίνεστε, όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται και θα προκαλούν τον τρόμον και την φρίκη των αμαρτωλών, ανακύψατε και πάρατε τα σκεφαλάσιμων, σηκώστε το κεφάλι σας και κοιτάξτε προς τα πάνω, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημών. Πλησιάζει η απολύτρωσή σας, η χαρά σας, η είσοδός σας εις την Βασιλεία μου. Μια υπέροχη εικόνα, αν θέλετε, διαλόγου ή διαφορετικής καταστάσεως και διαλόγου αμαρτωλών και δικαίων κατά την ημέραν εκείνη, την μεγάλη, την τρομερή και επιφανή του Κυρίου, μπορούμε να έχουμε στη Σοφία Σολομώντος. Σπίτι σας παρακαλώ, διαβάσατε τα κεφάλαια Σοφία Σολομώντος, τα κεφάλαια 4 και 5. Ταλαιπωρούν τον ευσεβή οι αμαρτωλοί. Άρα τον ξεκάνουμε, λέει, δίχριστος άνθρωπος, δίχριστος, να τον ξεκάνουμε. Αλλά όταν
έρχεται η μέρα της κρίσεως, η Ανάσταση των νεκρών. Εκεί μιλά για την Ανάσταση των νεκρών και είναι βιβλίων προ Χριστού. Τότε βλέπουν τον δίκαιο να λάμπει σαν τον ήλιο. Μπα, λέγουν οι αμαρτωλοί, επλανήθημε. Αυτόν που τον είχαμε του κυνηγητού, αυτός λάμπει. Πώς τώρα, πώς έγινε αυτό? Άρα επλανήθημε. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα Σοφία Σολομώντος, δέλτα και έψιλον κεφάλαια. Σε όλα αυτά γράφει ο Απόστολος Πέτρος, Β' Πέτρος 3,11-12 τα εξής, πολύ σπουδαία. Τούτον ουν πάντων λιωμένων, όταν θα λύονται οι ουρανοί, τα στοιχεία τα πάντα, ποταπούς δι υπάρχειν ημάς εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας. Τι καθόμαστε και ασχολούμεθα με τούτα και με κείνα, μπροστά σε έναν κόσμο διαλυόμενον και ανασυντηθέμενον? Πώς πρέπει να είναι η ζωή μας? Δεν πρέπει να είμεθα εν αγίες αναστροφές? Και κοιτάξτε εδώ τι λέγει, προσδοκώντας και σπέβδοντας, αναμένοντας με χαρά και τρέχοντας δι' αυτήν την παρουσίαν του Κυρίου μας, για αυτή την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Πριν όμως κλείσουμε την παράγραφο αυτή, που είναι το πρώτο μέρος της, του ανοίγματος της έκτης σφραγίδος και που είναι πληγή και όχι πληγή και ανακαίνιση ταυτοχρόνως, πριν κλείσουμε αυτή την παράγραφο, θα ήθελα να σας έκανα την σημείωση ότι την ερμηνεία που χρησιμοποίησαμε, το αντιληφθήκατε, ήταν η ευθύγραμμος ερμηνεία. Δηλαδή, αυτά θα γίνουν άπαξ. Τελείως. Μια φορά. Εν τούτης, δεν εκλείπει τελείως και η κυκλική. Δηλαδή της επαναλήψεως. Η κυκλική μέθοδος ερμηνείας. Αυτό που λέγει η καταφυγή εις τα όρη, εις τα σπήλαια, είναι μια ιδιάζουσα ιδίως δια τους διοκομένους χριστιανούς. Όμως με την μορφή σημείων στον ουρανό, όχι σημεία στον ήλιο ή στη σελήνη, αλλά πρόχειρα πράγματα, δηλαδή κάτι που είναι μικρογραφία. Είναι, αγαπητοί μου, όπως και φαίνεται θαυμάσια, στις στιχογραφίες της Μονής Διονυσίου έξω από την τράπεζα, που έχει εκεί μια σειρά ολόκληρη την Αποκάλυψη εικονογραφημένη, και που μια επιστήμονο Γαλλίδα έκανε μια θαυμασία πραγματεία πάνω στις εικόνες αυτές της Αποκαλύψεως. Εάν οι άνδρες μόνο φυσικά πάνε στο Άγιον Όρος, τώρα που κάνουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως και το αναλύουμε, και πάνε στην Μονή Διονυσίου, ας προσέξουν ιδιαιτέρως αυτές τις εικόνες. Έχω και εγώ μια σειρά από φωτογραφίες, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα να σας τις προβάλλω, να τις δείτε με κανένα επιδιασκόπιο. Δεν τις έχω μόνο όλες. Να δείτε εκεί κατά ανάγλυφων τρόπων πως ο εικονογράφος είναι και αυτός ένας ερμηνευτής των εικόνων της Αποκαλύψεως με τον χρωστήρα. Δεν θα μπορούσε ποτέ, αν δεν είναι εμπνευσμένος άνθρωπος, ο αγιογράφος να αποδώσει μυστήρια του Θεού. Δεν είναι δυνατόν. Είναι και αυτός ένας μικρός προφήτης ο αγιογράφος, όταν με τα χρώματά του δίδει όπως αντιλαμβάνεται, δηλαδή κατέμπνευση Θεού, εκείνα τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Ιερόν Κείμενον. Έχει λοιπόν, και όπως ερμήνευε ο γέροντας Γαβρίλ αυτές τις εικόνες παλιότερα, είναι εκεί που βλέπετε τα καταφύγια, και έλεγε, βλέπετε εδώ, δεν σας θυμίζουν τα καταφύγια, έλεγε ο γέροντας Γαβρίλ, δεν σας θυμίζουν τα καταφύγια και τους βομβαρδισμούς. Θα λέγαμε, αγαπητοί μου, ότι με έναν βομβαρδισμό βεβαίως χάνεται και ο ήλιος και η σελήνη, όταν σηκώνονται πελώρια, σύννεφα επάνω, καπνοί και ό,τι άλλο. Έχουμε έναν σκοτασμό για μια στιγμή, και όταν σκάβεται η γη σαν αστέρια που πέφτουν οι βόμβες και φυτεύονται πάνω στη γη, και τότε οι άνθρωποι τρέχουν στις τρύπες της γης και στα καταφύγια. Αυτό κατά μία κυκλική ερμηνεία, δηλαδή προγεύσεις, προδρομικές καταστάσεις
εκείνα που τελικά και κατά ευθύγραμμον ερμηνείαν θα συμβούν πράγματι εις τον ήλιον και τη σελήνη και τα αστέρια, και θα έχουμε μετακίνηση των στοιχείων της κτήσεως. Και τώρα συνθέω με τα 10 λεπτά που μας μένουν, εισερχόμεθα εις τα δύο ή καλύτερα εις το διπλούν διάψαλμα, που αποτελεί μια διπλή εικόνα της έκτης φραγίδος που λύεται. Από το εσφαγμένον αρνίον που λύνει τις φραγίδες και λύνει τώρα την έκτη σφραγίδα. Γιατί έχουμε και την εβδόμη και τελευταία. Στο άνοιγμα της έκτης συνεχίζεται αυτό το διπλούν διάψαλμα και δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά εις το αγωνιώδες ερώτημα της Εκκλησίας μπροστά σε αυτά τα κόσμο-ιστορικά γεγονότα και τις δύνατε σταθήνε, έρχεται αυτό το διάψαλμα να δώσει την απάντηση. Το διπλούν διάψαλμα να δώσει την απάντηση. Δηλαδή, μετά από την κορύφωση της αγωνίας των όσων θα συμβούν σε εκείνα τα οποία ήδη αναπτύξαμε και που θα επανέλθει η αγωνία από το 8ο κεφάλαιο και πέρα, ήδη το 7ο κεφάλαιο που περιέχει αυτά τα δύο διαψάλματα, έρχονται να μας δώσουν μία αναπνοή ανακουφιστική στον ακροατή και στον αναγνώστη, και να πει κανείς ύστερα από την αγωνία των όσων θα συμβούν, α, μία όασης, μία ανάπαυλα. Ας πάρουμε τώρα μια αναπνοή. Ας πάρουμε, γιατί βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Θα κλείσει όμως αυτή η εικόνα για να μπούμε πλέον στη φοβερή καταιγίδα των παρακάτω που αρχίζουν από το 8ο κεφάλαιο. Διότι αγαπητοί μου, είναι μια σιγή, μια όασης, μια ομορφιά, απαράμιλη όμως, απαράμιλη, προ της φοβεράς καταιγίδας. Είναι εικόνες αυτά τα δύο διαψάλματα πολύ συναρπαστικές και πολύ παραμυθητικές, πολύ έτσι παρηγορητικές, και σκοπό να έχουν να ενισχύσουν την πίστη των πιστών και να σταθεροποιήσουν την ψυχραιμία, την ειρήνη για όσα πρόκειται να συμβούν. Το πρώτο διάψαλμα είναι η πρώτη σκηνή οπτασία, είναι επίγειος, είναι κάτι που είναι πάνω στη γη. Είναι κάτι απάνω στη γη. Η δευτέρα οπτασία, το δεύτερο διάψαλμα, είναι μια σύντομη αλλά πολύ αυρή εικόνα ουρανίου ζωής των πιστών. Συνεπώς, πιστοί στη γη, πιστοί στον ουρανό. Τι θα γίνει στη γη, τι θα γίνει στον ουρανό. Έτσι, αυτή η διάδα των οπτασιών έρχονται να πληροφορήσουν τον πιστόν, τον κάθε πιστόν της κάθε εποχής, ότι δεν πρέπει να ανησυχεί για ό,τι θα συμβεί, διότι πρέπει να μείνει σταθερός στη ζωή του και τον αναμένει ουρανία μακαριότητα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Με αυτή τη μικρή εισαγωγή ήδη μπαίνω στο ιερόν κείμενο. Και μετά τούτο είδον τέσσερας αγγέλους εστώτας επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, ή να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρων. Είδα, λέγει, τέσσερις αγγέλους στις τέσσερις γωνιές της γης να κρατούν τους ανέμους για να μην πνέει άνεμος ούτε στη θάλασσα, ούτε στη γη, ούτε σε οποιοδήποτε δένδρο. Κατά την παλαιάν ανατολική αντίληψη, η γη ή το επίπεδος και τετράγωνη. Στο πτολεμαϊκό σύστημα έχουμε επίπεδος χωρίς να μας λέει ότι είναι τετράγωνη. Με την έκφραση αυτή που η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί αντιλήψεις της κάθε εποχής για να εκφράσει αιώνιες αλήθειες, προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά, αντιλήψεις της κάθε εποχής όταν γράφεται ένα βιβλίο της. Παίρνει αυτές τις αντιλήψεις σαν υλικό, γιατί πώς θα συνεννοηθεί με τους ανθρώπους της εποχής. Και ταυτόχρονα να υπάρχει το αιώνιον κύρος, διότι θα αποτελούν αυτά οι εικόνες. Δεν έχει σημασία αν η επιστήμη βρίσκει διαφορετικά πράγματα. Καμία σημασία δεν έχει. Ούτε ανατρέπεται η αλήθεια του Θεού. Είναι εικόνες υλικών παρμένο κατά το φαινόμενο. Φαινόμενα κατά το φαινόμενο. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Όπως φαίνονται δηλαδή. Όπως τα αντιλαμβανόμεθα, αν θέλετε. Αλλά με την έκφραση αυτή της Αποκαλύψεως, ότι τέσσερις άγγελοι
στις τέσσερις γωνιές της γης θέλει να δηλωθεί το παγκόσμιο του πράγματος. Έχουμε μία σκηνή παγκοσμία. Εδώ θα έλεγα, αγαπητοί μου, προσοχή στο σημείο να μην νομίσουμε, θα το πω, το είχα πει στην εισαγωγή στο πρώτο θέμα μας στην Αποκάλυψη, να μην νομίσουμε ότι η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που έρχεται να δώσει ελληνικές, μεσογειακές, αιγαιοπελαγίτικες ή κωνσταντινοπολίτικες πραγματικότητες. Είναι πολύ φτωχό. Δεν είναι η Αποκάλυψη ένα βιβλίο που γράφτηκε για τους Έλληνες, για την Κωνσταντινούπολη, για το Αιγαίο και για την Μεσόγειο. Όχι, αγαπητοί μου, είναι ένα παγκόσμιο βιβλίο. Παγκόσμιο. Δεν αφορά εις εμάς, αφορά εις πάντα στους ανθρώπους. Εξάλλου, με αυτήν την έννοια ότι έχουμε τα τέσσερα σημεία και κατά δημόδη τρόπο που έχουμε τους τέσσερις ανέμους σαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ο Κύριος είπε το εξής, Ματθαίος 24,31: και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, που σημαίνει από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Ποιες είναι αυτές οι άκρες του ουρανού? Κατά το φαινόμενο, εφόσον η γη είναι επίπεδος, ο ουρανός εγγίζει επάνω στην γη. Αυτό είναι απ' άκρου έως άκρου ουρανών, που σημαίνει τους πάντας ανθρώπους, όπου και να βρίσκονται. Είναι όμως μία κατά το φαινόμενο εικόνα. Γι' αυτό το λόγο που σας εξήγησα, δεν θα τα πάρω με αυτά παρά μόνο ως εικόνες, που σημαίνει το παγκόσμιο του πράγματος. Οι τέσσερις άγγελοι είναι αγαθοί άγγελοι, οι οποίοι εξυπηρετούν τη βουλή του Θεού. Κατά την Αγία Γραφή, άγγελοι φυλάσσουν ολόκληρη τη δημιουργία και την προστατεύουν από τις φθοροποιές επεμβάσεις, κυρίως του Σατανά. Η απουσία του ανέμου δεν είναι τιμωρητική, αλλά ενεργητική. Εξάλλου, αυτή η πνοή των ανέμων, κατά την Αγία Γραφή, είναι τιμωρητική. Γι' αυτό τους λέγει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, άλλος άγγελος, πέμπτος: κρατήστε τους ανέμους έως ότου σφραγίσω με τους πιστούς. Δηλαδή, αυτό που γράφει ο Δανιήλ: και ειδού οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού προσέβαλον την θάλασσα την μεγάλη. Η μεγάλη θάλασσα είναι η Μεσόγειος. Εκεί έχουμε συγκεκριμένη παράσταση, γι' αυτό μιλεί περί αυτής της θαλάσσης. Όταν αναφέρει την γη, την θάλασσα και τα δέντρα, τούτο γίνεται για να σημάνει την παρουσία του ανέμου. Διότι, πώς καταλαβαίνουμε τον άνεμο? Όταν έχουμε θάλασσα ταραχή και όταν κουνά τα δέντρα. Αλλά θα κρατήσετε, λέει, τον άνεμο έως ότου σφραγίσουμε τους πιστούς. Τι σφράγιση θα γίνει? Αυτό το τεράστιο θέμα για τους πιστούς. Η σφράγιση των πιστών. Πρώτο ο Θεός, αγαπητοί μου. Αυτό θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή.